Πρόσβαση σε πληροφορίες και αρχαιακό υλικό σε Κύπρο και εξωτερικού ζητά για πρώτη φορά η Διερευνητική Επιτροπή Αγνοωμένων, ενισχύοντας τις φωνές για την ανάγκη να δοθούν νέες πληροφορίες για χώρους ταφής αγνοωμένων. Οι θλιβερές διαπιστώσεις από όλους τους αρμοδίους ότι δεν μπορεί να διερευνηθεί η τύχη των 2/3 των αγνοωμένων και ότι δεν υπάρχουν άλλα οστά για έλεγχο γενετικού υλικού, έφερε και τη ΔΕΑ να απευθύνει σχετική έκκληση. Σε ανακοίνωση αναφέρεται πως μετά από εκτενή συζήτηση, τα μέλη της ΔΕΑ αποφάσισαν να ζητούν πρόσβαση σε πληροφορίες εντός και εκτός Κύπρου. Συμφώνησαν επίσης να συσταθεί μια εντεταλμένη ομάδα που θα διεξάγει αρχαϊκή έρευνα σε υλικό από διεθνείς οργανισμούς, κρατικούς φορείς και τοπικές αρχές που ήταν παρόντες κατά τα γεγονότα του 1963-64 και του 1974. Ανάμεσά του το αρχείο του Ερυθρού Σταυρού και έγγραφα που βρίσκονται στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών. Έπρεπε να ήταν από τα πρώτα τα οποία θα έπρεπε να είχε επιληφθεί εδώ και αρκετά χρόνια. Είναι γνωστό ότι υπάρχουν σοβαρές πληροφορίες σε αυτά τα αρχεία και δυστυχώς μέχρι τώρα δεν είδαμε να γίνεται κάποια σοβαρή προσπάθεια να τα εξασφαλίσουν. Ας ελπίσουμε ότι τώρα επιτέλους θα γίνει με αυτήν την τακτική. Έχουν καταδικάσει τις οικογένειες των αγνοωμένων σε μια οδυνηρή αναμονή χρόνων, ενώ θα μπορούσαν αυτά τα πράγματα να είχαν δοθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Η ανακοίνωση της Διερευνητικής Επιτροπής καταλήγει με την ελπίδα αυτή η προσπάθεια να φέρει σοφώς νέες πληροφορίες και στοιχεία που θα βοηθήσουν στον εντοπισμό χώρων ταφής αγνοωμένων.